Πάμε λοιπόν τώρα να συνεχίσουμε την κουβέντα, να αρχίσουμε την κουβέντα μας με τον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, τον κύριο Πάνο Καμένο, που είχαν και κάποια περιπέτεια χθες εκεί με τα ΜΑΤ και τους ψεκασμούς. Mm-hmm. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας. Για πάμε στο πολιτικό πρώτα και θα πάμε και στα άλλα, κύριε Καμένε, να δούμε πώς αποτιμάτε εσείς αυτή τη συνάντηση, αν ωφελήθηκε η χώρα μας από αυτή, αν άλλαξε το κλίμα, αν άλλαξε η ουσία. Τι λέτε? Κοιτάξτε κάτι, ήταν μια συνάντηση ευχών και ελπίδων. Mm-hmm. Η κυρία Μέρκελ εύχεται και ελπίζει να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ερώτημα είναι αυτά που έλεγε ο κύριος Πρωθυπουργός προεκλογικά σε σχέση με τα νέα μέτρα τα οποία θα παρθούν και η Ελλάδα εξασφαλίζει με την ψήφο στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία την παραμονή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετετράπησε σε ευχές και ελπίδες. Mm-hmm. Η κυρία Μέρκελ δεν ήρθε εδώ ως καγκελάριος της Γερμανίας, μιας χώρας εταίρου, ισότιμης εταίρου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά ήρθε ως επικυρίαρχος με μια ομάδα 12 επιχειρηματιών ελληνικών, ελληνογερμανικών εταιριών, συμπεριλαμβανομένες και τη Siemens, ναι, τις οποίες έδωσε άφησε αιματιών ο κύριος Σαμαράς και 2 δισεκατομμύρια πρίκα για να τον υποδεχθεί η κυρία Μέρκελ με κόκκινο χαλί στο Βερολίνο πριν από λίγο καιρό. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο έγινε, ήρθε εδώ προκειμένου να εξασφαλίσει εγγυήσεις mm-hmm. για τα παράνομα και τα τοπογλυφικά δάνεια τα οποία έδωσαν οι γερμανικές τράπεζες στην Ελλάδα επάνω στο δάνειο το οποίο πήρε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το 6% δηλαδή καπέλο που μας έδωσε με το πρώτο μνημόνιο και το 3% και 4% καπέλο, το οποίο κέρδισε η Γερμανία 86 δισεκατομμύρια από τον πόνο και τον υδρότα των Ελλήνων και το αίμα των Ελλήνων. Αυτό έγινε χθες. Mm-hmm. Έγινε αυτό χθες. Αυτό δεν σημαίνει, ανεξάρτητα τώρα από την άποψη που έχει ο καθένας και κάθε πολιτική δύναμη, αυτή καθ' αυτή η παρουσία της κυρίας Μέρκελ όμως δεν δίνει ένα σήμα. Ένα σήμα, λέω, και σε σχέση... λέω και σε σχέση με την ευρύτερη συζήτηση που διεξάγεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς, ποιες πολιτικές χρειάζονται για να υπερβεί η Ευρώπη την κρίση. Δεν είναι μόνο θέμα ελληνικό. Μου θυμίζει όταν η Βασίλισσα Φρυδερίκη επισκεπτόταν την Έδεσα, ας πούμε, και λέγανε όλες ό,τι και η Έδεσα. Επειδή ήρθε η Βασίλισσα Φρυδερίκη και ευλόγησε. Ήρθε η κυρία Μέρκελ εδώ και μας έδωσε σήμα. Εσείς, αν τη βλέπατε, τι θα της λέγατε? Την κυρία Μέρκελ, ναι. Εγώ τι είχα να τη πω, ότι το επιδώσαμε στη γερμανική πρεσβεία και μας το χειροκολλήσαμε κιόλα, γιατί φοβήθηκε ο κλητήρας να παραλάβει και την επιστολή του τέταρτου σε δύναμη κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ναι. Εντάξει, αλλά υποτίθεται ότι ένας που είναι σε μια ηγετική θέση, λέω, θα τη βλέπατε, φαντάζομαι, όχι μόνο ως αρχηγός ενός κόμματος αντιπολίτευσης, αν τη βλέπατε από κυβερνητική θέση, λέω. Τι θα έλεγε κανείς σε έναν που του λέει, εγώ θέλω να είσαι στην Ευρώπη, αλλά για να μείνει στην Ευρώπη και να μην μου δημιουργήσει πρόσθετο πρόβλημα, το λέω απλά, πρέπει να εφαρμόσει αυτά Ευρώπη, που έχουμε... Τι είναι η Ευρώπη, το σπίτι της είναι? Υποτίθεται το κοινό σπίτι. Η Ευρώπη είναι μια ένωση εθνών κρατών, όπως, εγώ θα σας πάρω τη γερμανική εκδοχή, όπως την εμπνεύστηκαν οι Ευρωπαίοι δημιουργοί, μεταξύ αυτών και ο Αντενάουερ, όπου προέβλεπε την ισότιμη συνεργασία μεταξύ των εθνών κρατών. Δεν έλεγε ότι θα γίνει επικυρίαρχος η Γερμανία μιας ενώσεως κρατών, όπου θα δανείζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα δανείζει με 1% και οι γερμανικές τράπεζες θα βάζουν 6% καπέλο, ούτε ότι θα κουρεύουμε τους Έλληνες ομολογιούχους, οι οποίοι είναι και μπροστά μου, που ήρθαν εδώ και μιλάμε αυτή τη στιγμή, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, τα ασφαλιστικά ταμεία, με εξαίρεση τις γερμανικές τράπεζες που έχουν δανείσει τη χώρα με δική τους ευθύνη στο παρελθόν. Σωστά εδώ, όλα αυτά, αλλά επίσης σε μια Ευρώπη που δεν θα πληρώνουν οι μεν τους άλλους που δεν παράγουν τίποτα, θα σας έλεγε και κάποιος άλλος. Ναι, γιατί δεν παράγουνε? Διότι όταν πηγαίναμε και επιδοτούσαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδείγματος χάρη, την καλλιέργεια του σκληρού σιταριού, και ουσιαστικά ο Έλληνας παραγωγός δεν παρήγαγε μαλακό σιτάρι που παράγει ψωμί, και η Ελλάδα από πρώτος εξαγωγέ. Έπεσε η γραμμή, χάσαμε το σήμα τώρα. Αυτά είναι όμως δουλειές, παιδιά, των κυβερνώντων, των εδώ.